Μεγάλο ντέρμπι κορυφής για τον δεύτερο όμιλο της Α2 κατηγορίας ΕΠΣΗ έγινε στο Ατσαλένιο ανάμεσα στα Δειλινά και το Ασίμι, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται υπό δύσκολες χειρικές συνθήκες και να μένουν στο 31ο λεπτό με 10 παίκτες, καθώς υπήρξαν αψιμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του Σινάνη και Μήτρου να αντικρίζουν κόκκινες κάρτες και να αποβάλλονται νωρίς από το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο τα γκολ έπεφταν βροχή. Στο 65 μετά από λάθος στην άμυνα του Ασημίου, ο Βαρούχας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο ντέρμπι. Και στο 72, σε μια αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Μανουσάκης έστειλε με κοντινό σου την μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα γκολ των Δειλινών. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε αντεπίθεση διαρκείας από πλευράς Ασημίου. Στο 76, με κεφαλιά, ο Χασουράκης μείωσε το σκορ σε 2-1 και αναπτέρωσε τις ελπίδες των φιλοξενούμενων, που κατάφεραν στο 89 με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Χατζάκη να ισοφαρίσουν 2-2. Στο 90 ο διαιτητής κύριος Κλαμπατσέας έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μανουσάκη για φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα τα Δειλινά να μπουν με 9 παίκτες στον χρόνο των καθυστερήσεων. Και στο 93 ο Ρεμούνδος μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του και ολοκληρώνοντας μία ανατροπή τίτλου για την ομάδα του Ασημίου. Το 2-3 παγκυρίστηκε έξαλλα από τους φιλοξενούμενους, ενώ από πλευράς γηπεδούχων ο προπονητής Γιάννης Κοντάκης υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο των Δειλινών, Βαγγέλη Κεφαλούκο. Τι σχόλιο να κάνουμε τώρα? Ένα τώρα να διεκδικεί στο πρωτάθλημα, να κερδίσει 2-0 και να τρώσει σε 15 λεπτά. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για το παιχνίδι. Λυπάμαι για την προσπάθεια που έχει κάνει ο πρόεδρος. Από την πρώτη στιγμή ήμουν δίπλα του, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Εγώ ήρθα εδώ για να πάρω το πρωτάθλημα. Κάναμε πολλά λάθη, τα οποία τα αναλαμβάνω εγώ. Δεν μπορώ άλλο να προσφέρω στην ομάδα. Θα είμαι πρόβλημα για το καλό της ομάδας, για να επανέλθει η ομάδα στην ηρεμία της. Υποβάλλω την παραίτησή μου και η απόφαση μου αυτή δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Όσο και καλή σχέση να θέλω να έχω με την ομάδα, δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω. Δεν είμαι καλά. Και ας έρθει κάποιος άλλος που τα ξέρουν κάποιοι καλύτερα να τα φτιάξουν. Τα σημάδια φαινόντουσαν εδώ και πολύ καιρό, γιατί μάλλον πως κάποιοι θέλουν το Ασίμι να πάρει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά με την παρέτηση του coach, επειδή είμαστε λίγο σε... κάπως έχουμε τα νεύρα μας, είμαστε λίγο ψυχολογικά χάλια, θα το σκεφτούμε απόψε το βράδυ, θα συζητήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν δεν δέχομαι καμία παρέτηση. Επειδή διαμαρτύρεται ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, πρέπει να παιχτεί το αναβληθέν παιχνίδι με τη γαρίπα. Εγώ λέω μακάρι, γιατί εμείς πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Μακάρι να ήταν κοντά μας ο Γιώργος, που λείπει, έτσι, και μας λείπει σε όλους αφάνταστα. Να ήταν κοντά μας, και ας χάναμε και με τη γαρίπα, και ας χάναμε και σήμερα, και αν δεν ξανακερδίζαμε.